Έπρεπε η Χρυσή Αυγή να καταθέσει στεφάνι. Όχι. Γιατί? Γιατί είναι μια οργάνωση η οποία είναι εγκληματική. Γιατί να καταθέσει στεφάνι? Αλλήμον αν αφήνουμε το κάθε ένα να καταθέτει στεφάνι. Το στεφάνι είναι ιερό πράγμα. Πρέπει να τιμάμε τους συγγρόους μας. Από εκεί και πέρα. Η Χρυσή Αυγή έπρεπε να καταθέσει στεφάνι. Έλληνες είναι όλοι. Όλοι Έλληνες είναι. Έπρεπε η Χρυσή Αυγή να καταθέσει στεφάνι. Έπρεπε όλοι. Έπρεπε. Έπρεπε να καταθέσει. Στο κοινοβούλιο δεν είναι. Έπρεπε να καταθέσει στεφάνι. Έχει δίκιο. Ποιος να καταθέσει, ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο. Το ότι στέλεχος της Χρυσής Αυγής κατέθεσε στεφάνι, συμφωνείτε με αυτό? Γιατί όχι. Είναι κόμμα εκλεγμένο από ένα τμήμα του ελληνικού λαού. Αν εγώ συμφωνώ ή δεν συμφωνώ, αυτό είναι δικός μου λογαριασμός. Κάποιοι λοιπόν Έλληνες τους ψήφισαν και μπήκανε στη Βουλή. Χρυσή Αυγή που κατέθεσε στεφάνι έπρεπε? Όχι, δεν έπρεπε καθόλου η Αυγή αυτό που έκανε. Έπρεπε να καταθέσει η Χρυσή Αυγή στεφάνι. Δεν θέλω, ούτε με ενδιαφέρει για τη Χρυσή, ούτε για την Αργυρή, ούτε για κανένα. Εφόσον και όταν βγει καταδικαστική απόφαση και καταργηθεί το κόμμα αυτό, τότε δεν θα έχει κανένα λόγο να παρουσιάζεται οπωσδήποτε και δεν θα παρουσιάζεται κιόλας. Αλλά τη στιγμή που ακόμα δεν έχει λήξει αυτή η ιστορία δικαστικά, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να γίνουν αυτά που έγιναν. Έπρεπε να καταθέσει στεφάνι το στέλεχος της Χρυσής Αυγής? Εγώ νομίζω όχι, αλλά εφόσον είναι, τους έχουν εκλέξει ο λαός και υπάρχουν σαν αυτοί, γιατί να μην καταθέσουν. Ή θα τους απαγορεύσουν να είναι νόμιμο κόμμα και να είναι στη Βουλή, ή δεν θα εκπροσωπούν καθόλου, ένα από τα δυο. Εφόσον υπάρχουν και τους εκλέγει ο λαός και δεν έχουν χαρακτηριστεί ακόμα από τη δικαιοσύνη παράνομο κόμμα, νομίζω ότι έχουν το αυτό να πω. Έπρεπε να καταθέσει η Χρυσή Αυγή στεφάνι? Όχι. Όχι. Όχι, γιατί όχι? Γιατί είναι οι χασάπηδες. Εκτές ήταν μια γιορτή μνήμης, θα έλεγα, μια ημέρα μνήμης, για να τιμήσουμε αυτούς που να τιμήσουμε τον ελληνικό λαό που βροντοφώναξε το όχι στους φασίστες. Και βλέπουμε το μόρφωμα το φασιστικό της Χρυσής Αυγής να καταθέσει στεφάνι, και εκτός από δύο που έπεσαν στην αντίληψή μου ότι αποχωρήσαν, κάτι είπαν γιατί από την τηλεόραση το είδα και εγώ δεν το πρόσεξα, κανείς άλλος να μην αντιδράσει. Και τον άφησαν εκεί τον κύριο αυτό της Χρυσής Αυγής, να τον πω κύριο, να καταθέσει το στεφάνι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, στους αντιφασίστες να καταθέτουν οι φασίστες στεφάνι. Είναι απαράδεκτο. Χρυσή Αυγή, Εθνική Αυγή, έπρεπε να καταθέσει στεφάνι? Όχι, και υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, και η Περιφερειακή Αρχή και η Δημοτική Αρχή, οποιοσδήποτε οργάνωσε την εκδήλωση, έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για το γεγονός ότι στο όνομα της νομιμότητας, το αν είναι νόμιμος συνδυασμός ή αν συμμετέχει στο Κοινοβούλιο, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και αλλού, με το πρόσχημα αυτό δίνεται λόγος και δίνεται τόπος σε αυτούς που έχουν την ευθύνη, που ήταν συνεργάτες, απόγονοι των συνεργατών των ναζιστών και των εισβολέων στη χώρα μας, να καταθέσουν στεφάνι σαν τι. Λοιπόν, ο λαός είναι το ζήτημα να βγάλει τα συμπεράσματά του, να τους απομονώσει. Εμείς λέμε ότι μόνο μέσα από την οργανωμένη πάλι και από το εργατικό κίνημα μπορούν να απομονωθούν. Εχθές η ελληνική πολιτεία και κατά συνέπεια στη Ρόδο γιόρτασε για άλλη μια φορά τη νίκη της δημοκρατίας απέναντι στο φασισμό και τους φασίστες. Δυστυχώς φτάσαμε να καταθέτουμε στεφάνια στο βωμό των ηρώων μαζί με τους απόγονους των ματασφαλιτών και όσους απέδειξαν από τότε μέχρι τώρα το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι η εδραίωση ενός συστήματος υποτέλειας, ενός συστήματος το οποίο δεν σέβεται καθόλου τη δημοκρατία και τους θεσμούς. Μακάρι κάποια στιγμή ο ίδιος ο λαός, γιατί είναι θέμα του λαού μας, να καταφέρει να ξαναβάλει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας τους φασίστες και τους σημερινούς εκφραστές της.